Βεβαίω. Και θα σα πω γιατί. Διότι με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων συγκυβερνήσαμε τέσσερα χρόνια. Ο κύριο Παπαχριστόπουλος που ήταν βουλευτή από το 2015, υπερψήφισε, για παράδειγμα, τι προγραμματικέ δηλώσει. Αν λοιπόν αποφάσισε ο κύριος Καμένος να μετατοπιστεί πιο δεξιά, παραδείγματο χάρη, ο κύριος Παπαχριστόπουλος, και ο κάθε κύριος Παπαχριστόπουλος, έτσι δεν να αναφέρομαι προσωπικά, ναι, είναι απολύτως, έγινε, απλώς, απολύτως ναι. συνεπής προς τις αρχές του. Γιατί να μετατοπίσει τις θέσεις του δε Πρώτα δεύτερο να, να σας πω το και σύριζνα, το άλλο. Τότε, που θα ήταν πιο απλό και ίσως και πιο λογικό ενδεχομένως. Ε, ο... Ο βουλευτής γιατί παραμένει η δικαιώμα, βουλευτής κόμματο αντιπολιτευόμενο. Ο οποίος έχει, έχει δηλώσει, με συγχωρείτε, έχει δηλώσει ο κύριος Παπαχριστόπουλος ότι θα παραδώσει την έδρα του. Θα παραδώσει την έδρα του. Το έχει πει Πλιστάκης και περιμένει να ψηφίσει την κύρωση ε, της συμφωνίας για την εισδοχή τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, το οποίο είναι εύλογο και να παραδώσει την έδρα του. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, για αυτού του έξι βουλευτέ οι οποίοι, οι οποίοι κάναν αυτή τη δήλωση, να προσμετράτε η ψήφο του ω θετική στα νομοσχέδια τη κυβέρνηση, σκεφτούμε και το άλλο, ότι τρει εξ αυτών είναι υπουργοί. Ε, είναι λογικό, αντιλαμβάνεσαι, Υπουργό μια κυβέρνηση να καταψηφίζει νομοσχέδια τη κυβέρνηση. Επιπλέον έχουν δώσει ψήφο εμπιστοσύνη. Τι σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνη, Σημαίνει ότι εμπιστεύομαι μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν θα ήταν πιο καθαρό πολιτική. να μπουν, να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν, δε πιο εγώ, καθαρό, πιο αν θέλετε, κανονικό να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα έκανε καμία αλλαγή. Από τη στιγμή που δίνει ψήφο εμπιστοσύνη, ε, αυτό συνεπάγεται ότι, υποστηρίζεις... ενταχτή, mm, ότι υποστηρίζει. Ότι υποστηρίζει, όχι, εμένα δεν με απασχολεί το θέμα τη ένταξη, τη μη ένταξη. Ότι υποστηρίζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό σημαίνει ψήφο εμπιστοσύνη. Και από εκεί και πέρα να πω και κάτι, γιατί ξεχνούμε λίγο κάποια βασικέ διατάξει του συντάγματο. Υπάρχει και το θέμα τη συνταγματικά θεμελιωμένη συνείδηση του βουλευτή. Ο κάθε βουλευτή οφείλει να ψηφίζει κατά συνείδηση. Άλλον έχει παγιωθεί ω κοινοβουλευτικό έθο να ψηφίζουν η κάθε κοινοβουλευτική ομάδα διαμέσου του εισηγητή, ο οποίο εκφράζει τη βούληση του συνόλου τη κοινοβουλευτική ομάδα. Και μάλιστα να σα πω και κάτι, αν είχα αναφερθεί σε ένα κρίσιμο θέμα μείζονο σημασία, το οποίο όντω επέφερε ανακατατάξει το πολιτικό σκηνικό, όπω ήταν η Συμφωνία των Πρεσπών. Οι βουλευτέ όλων των κομμάτων να ψηφίσουν κατά συνείδηση, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα ανακατατάξεων, κοινοβουλευτικών ομάδων που διαλύονται, κομμάτων που εξαερώνονται. Μα. Θα είχαμε μια άλλη εικόνα. Κύριε Σταϊκούρα, τι λέτε. Απλά αυτό που ζήσαμε χθε είναι ακριβώ το αντίστροφο από αυτό που λέει η κυρία Βάκη. Γιατί έχουμε εκχώρηση εν λευκό τη συνείδηση των βουλευτών, των έξι βουλευτών, για το σύνολο των νομοσχεδίων που θα ακολουθήσουν. Άρα, για ποια συνείδηση μιλάμε, όταν εκχωρείται για το σύνολο των νομοσχεδίων. Εμεί σε τίτλου λέμε ότι αυτά που ζούμε είναι κοινοβουλευτική ντροπή και πολιτικό ευτελισμό. Αφήνω στην άκρη.